και φίλοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα και βρισκόμαστε εδώ σε ζωντανή σύνδεση από το στούντιο του ΟΠΑΠ για την κλήρωση του Λότο, το οποίο απόψε δίνει στην πρώτη κατηγορία ένα τεράστιο ποσό. Ακούστε, 3.700.000 ευρώ. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε ανακατηγορία τα ποσά της σημερινής μας κλήρωσης από το Γιάννη Κορδόνη. Γιάννη μου, καλησπέρα. Τεράστιο το ποσό. Τι έχεις να πεις? Πάρα πολύ μεγάλη κλήρωση, Φωτεινή. Ό,τι θέλεις. Ας το κερδίσουμε. Ευχαριστώ. Και ό,τι θέλεις. Τεράστια κλήρωση λοιπόν σήμερα για το Λότο. Η πρώτη κατηγορία μοιράζει 3.713.874 ευρώ και 79 λεπτά. Στη δεύτερη κατηγορία, 5+1. Κάθε νικητής θα πάρει από 50.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν από 1.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία, με 4 σωστές προβλέψεις από 30 ευρώ. Και στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία, με 3 σωστές προβλέψεις από 1.500 ευρώ. Γιάννη μου, προτιμώ μεταξύ μας να πετύχουν το ποσό αυτό άνθρωποι που πραγματικά το έχουν ανάγκη και Βεβαίως. Πάρα πολύ μάλιστα. Και όσοι περισσότεροι. Έτσι, μπράβο. Ο σημερινός μας καλεσμένος λατρεύει τη φύση και τον αθλητισμό και βρήκε τον τρόπο να τα συνδυάσει και τα δύο με το mountain running. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ορεινούς αγώνες τα τελευταία 16 χρόνια και έχει διακριθεί σε αρκετούς από αυτούς. Κοντά μας, ο Νίκος Κωστόπουλος. Καλώς τον Νικόλα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη για το βουνό και αν τελικά είναι δύσκολο το να περιτρέχεις στα βουνά. Η αγάπη έρχεται μέσα από την επαφή. Όποιος αρχίζει να ασχολείται, σιγά σιγά ανακαλύπτει έναν πολύ διαφορετικό κόσμο και οι δυσκολίες ξεπερνιούνται και με την εμπειρία σιγά σιγά μαθαίνεις και ζητάς και πάντα κάτι περισσότερο και κάτι πιο δύσκολο και κάτι πιο ακραίο, ας το πω έτσι. Θέλω να μας πεις λίγο έτσι από τα ωραία μονοπάτια που έχεις διαβεί και βέβαια να μας πεις ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή, αν μπορείς να μας πεις. Θα δικήσω τις διαδρομές για να πω μία. Ναι. Θα προτιμήσω να πω όμως όμορφα βουνά που έχει η πατρίδα μας και που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος. Ξεκινώντας από τον Νότο με τον Ταϊγέτο, που είναι ένα από τα αγαπημένα βουνά με άπειρες διαδρομές. Και δικό μου, γιατί είναι κοντά στα μέρη μου. Μάλιστα. Λίγο πιο βόρεια ο Χελμός, επίσης πολύ όμορφο βουνό. Ανεβαίνοντας στην κεντρική Ελλάδα, Παρνασσός, Όλυμπος, που δεν είναι και άδικα το βουνό των Θεών. Και πάμε βέβαια Παρανέστη Δράμας και Παρανέστη, επίσης πολύ ωραία. Και το Παρθένο δάσος εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε κατευθείαν στην Επιτροπή μας. Έχουμε μια σπουδαία κλήρωση. Έτσι, κύριε Κουταλά, είμαστε έτοιμοι? Καλησπέρα, είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης. Καλή τύχη σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο μου, ξεκινάμε λοιπόν την κλήρωση του Λότο, αφού βέβαια πατήσει το κουμπί. Και να ευχηθούμε σε όλους καλή τύχη. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η κληροτίδα του Λότο. 49 μπαλάκια είναι μέσα, από το 1 μέχρι και το 49. Πάμε να βρούμε τους 6+1 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 3.713.000 ευρώ στην πρώτη μας κατηγορία. Μεγάλη αγωνία απόψε, για να δούμε. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 31. Νικόλα, είχαμε μείνει κάπου εκεί στη μέση. Είχαμε μείνει στο Παρανέστη Δράμας. Είχαμε βάλει το βορρό. Τώρα πρέπει να πάμε και λίγο πιο δυτικά. Ναι, ναι. Που είναι η οροσειρά της Πινδού, που είναι άπειρα τα βουνά. Εξαιρετικές διαδρομές και δύσκολες. Δύσκολες διαδρομές και δύσκολες να έχει. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 22. Διαδρομές για όλα τα επίπεδα και για όλα τα γούστα. Το Ζαγόρι, μια επίσης πολύ όμορφη περιοχή και πολύ όμορφα μέρη για να. Θέλεις λίγο να πούμε για τον εξοπλισμό που χρειάζεται να έχει κάποιος. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 18. Για να ξεκινήσει να κάνει την ορειβασία ή τέλος πάντων τη διαδρομή στους ορεινούς. Η διαφορά. Το τρέξιμο είναι. Σαν έννοια είναι το ίδιο πράγμα. Η διαφορά είναι στο ορεινό τρέξιμο ότι χρειάζεται έναν καλύτερο εξοπλισμό. Τέταρτο μπαλάκι, 36. Και φαντάζομαι έχει να κάνει πολύ και με τις εποχές, Νίκο, έτσι. Έχει να κάνει με τις εποχές και ο εξοπλισμός πρέπει να τον προστατεύσει ανάλογα με την εποχή. Πρώτη και μεγάλη διαφορά και σημαντικό σημείο του εξοπλισμού είναι τα παπούτσια. Ναι, ναι. Τα οποία πρέπει να είναι πολύ πιο ενισχυμένα
και να έχουν και καλύτερη πρόσκληση. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 20. Και φαντάζομαι το καλοκαίρι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε πάντοτε δίπλα μας, κοντά μας νερό. Οπωσδήποτε, έτσι. Γιατί το καλοκαίρι κινδυνεύουμε από εφυδάτωση, είναι η πιο συχνή. Ενώ το χειμώνα. Το χειμώνα χρειαζόμαστε ενέργεια και ζέστη. Ενέργεια. Οπότε θέλουμε περισσότερη τροφή. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 39. Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο, όπως και σε, όχι μόνο σε αθλητικές προσπάθειες, αλλά και στην απλή καθημερινότητα. Η σωστή διατροφή μας κάνει να αισθανόμαστε και να νιώθουμε και να αποδίδουμε καλύτερα σε ό,τι τελικά και να κάνουμε. Τελικά αληθεύει ότι ξηρεί καρπή. Τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 21. Είναι μια καλή πηγή ενέργειας. Είναι πολύ καλή πηγή ενέργειας, απλώς θέλουν λίγο προσοχή γιατί έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λίγο. Και έναν ανάλατη βέβαια, οπότε έτσι. Οπότε θέλουν λίγο προσοχή. Λοιπόν, με όλα αυτά έχει, λοιπόν, έχουμε τους τυχερούς μας αριθμούς. Τα τυχερά μας νούμερα είναι 31, 22, 18, 36, 20, 39 και 21. Να επαναλάβω με αριθμητική σειρά 18, 20, 22, 31, 36, 39 και 21. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Κωστόπουλο που ήταν απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Η επόμενη μας κλήρωση είναι αύριο. Το Τζόκερ δίνει στην πρώτη κατηγορία 600.000 ευρώ και το πρώτο μοιράζει 1.130.000 ευρώ. Καλή σας νύχτα!